Μωυσή, καλημέρα από τον Περισσό. Σε βλέπουμε και σε ακούμε. Καλημέρα, Νέστη, και θα ξεκινήσουμε και εμείς με Ηνωμένες Πολιτείες, όχι τόσο με τα οικονομικά νέα, ναι, όσο με το συνέδριο των Δημοκρατικών, το οποίο βέβαια και αυτό έχει επιπτώσεις μελλοντικά, βέβαια, να δούμε ποιος θα εκλεγεί πρόεδρος στις 5 Νοεμβρίου. Χθες λοιπόν στο συνέδριο, στην ουσία ξημερώματα σήμερα ώρα Ελλάδας, κυριάρχησε η εμφάνιση του Tim Walz, που αποδέχθηκε το χρήσμα για υποψήφιος αντιπρόεδρος της Καμάλα Χάρις. Ναι, ναι. Στην ομιλία του στο συνέδριο τόνισε επισήμανε το γεγονός ότι μεγάλωσε σε μια μικρή πόλη της Νεμπράσκα, που όπως είπε χαρακτηριστικό ήταν ότι όλοι, ο καθένας ενδιαφερόταν για τον άλλον. Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι οι σπουδαστές του, θυμίζω ότι ο Walz ήταν καθηγητής μέχρι να εκλεγεί κυβερνήτη στην Ζώτα, ήταν αυτοί που τον ενθάρρυναν το 2000 να διεκδικήσει για πρώτη φορά την ψήφο των Αμερικανών πολιτών και να μπει στο Κογκρέσο. Καταφέρθηκε κατά του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και είπε ότι η ατζέντα των Ρεπουμπλικάνων εξυπηρετεί μόνο τους πλουσίους και τις πιο ακραίες φωνές στη χώρα. Και κυριάρχησε βέβαια το σύνθημα στο συνέδριο, το «Δεν γυρίζουμε πίσω». Είναι ένα σύνθημα που έχει γίνει αποδεκτό από την καμπάνια της Καμάλα Χάρις τον τελευταίο καιρό και που αφήνει εχμές ότι η πιθανότητα εκλογής του Ντόναλντ Τραμπ θα γυρίσει στην Αμερική πίσω, δηλαδή στην αφαίρεση βασικών πολιτικών και άλλων δικαιωμάτων που χαρακτηρίζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες τα τελευταία 3-4 δεκαετίες. Είπε ακόμα ότι η Κάμαλα θα αγωνιστεί για την ελευθερία σας, απευθυνόμενος βέβαια στους συνέδρους, και για να ζήσετε τη ζωή που επιθυμείτε. Όπως είδαμε και στο βίντεο, είχαμε και την παρουσία στο συνέδριο μεγάλων διασημοτήτων. Μία από αυτές ήταν και η γνωστή παρουσιάστρια η Όφρα Γουίνφρεϊ, η οποία μίλησε και αυτή στο συνέδριο των Δημοκρατικών και είπε χαρακτηριστικά ότι δεν υπάρχει αμερικανικό όνειρο, χωρίς τα δικαιώματα των γυναικών. Βλέπουμε γενικώς το Δημοκρατικό Κόμμα, ναι, ανεβάζει πάρα πολύ την ατζέντα των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων των γυναικών, καθότι όπως ξέρουμε τελευταία έχει ανατραπεί η ιστορική συμφωνία, απόφαση μάλλον του Ανώτατου Δικαστηρίου τη δεκαετία του 70, που έδινε την ελευθερία στις γυναίκες στο δικαίωμα της άμβλωσης. Στο συνέδριο των Δημοκρατικών εμφανίστηκε χθες και η Νάνση Πελόζη, η πρώην εκπρόσωπος των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και αυτή η οποία στην ουσία ενορχίστρωσε την αποχώρηση του Τζο Μπάιντεν από τον προεκλογικό αγώνα. Και βέβαια είχαμε και παρουσίαση του πρώην Προέδρου, του Μπιλ Κλίντον, ο οποίος και αυτός επιτέθηκε κατά του Τραμπ, λέγοντας ότι προκαλεί χάος. Απόψε περιμένουμε να κλείσει το συνέδριο η υποψήφια η Καμάλα Χάρις, δηλαδή στην ουσία θα μιλήσει απόψε ώρα Σικάγου, δηλαδή ξημερώματα Παρασκευής, και περιμένουμε, πέρα από το τυπικό, δηλαδή να κλείσει το συνέδριο των Δημοκρατικών, ίσως και το πρώτο ουσιαστικό στίγμα της Καμάλα Χάρις, πώς οραματίζεται να κυβερνήσει την Αμερική. Γιατί θα έλεγα ότι μέχρι στιγμής και από τότε που ανέλαβε που μπήκε μπροστά η Καμάλα Χάρις ως υποψήφια των Δημοκρατικών, αλλά και προηγουμένως όσο ήταν ο Τζο Μπάιντεν αλλά και ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχουμε ακούσει από τα χείλη των υποψηφίων τόσο πολύ πολιτικές θέσεις, αλλά κυρίως προσωπικούς χαρακτηρισμούς. Οι μεν δημοκρατικοί παίζουν πάρα πολύ το χαρτί, πέρα από τα φεμινιστικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα, του κινδύνου που εγκυμονεί για την Αμερική, για την Αμερικανική Δημοκρατία, πιθανή επιστροφή του Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Ο δε Τραμπ τον τελευταίο καιρό επιτίθεται με σεξιστικούς χαρακτηρισμούς στην Καμάλα Χάρις, αποκαλώντας τη τρελή και πρόσφατα μάλιστα ακόμη και κομμουνίστρια, προσβλέποντας βέβαια το να συσπυρώσει το σκληρό πυρήνα των οπαδών του. Ωστόσο, το αποτέλεσμα θα κριθεί κυρίως πρωτίστως στις 7 αμφίρροπες αμερικανικές πολιτείες, αλλά από τους λεγόμενους ανεξάρτητους ψηφοφόρους και αυτούς που αφιταλαντεύονται μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων και περιμένουν να δούνε κάτι περισσότερο από προσωπικούς χαρακτηρισμούς. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο
κατεβάζει αυλαία απόψε στο Σικάγο, ξημερώματα, ώρα αύριο, ώρα Ελλάδος. Και πλέον όλα τα βλέμματα στρέφονται 10 στην... Σεπτεμβρίου στο πρώτο debate Κάμαλα Τραμπ, Τραμπ Κάμαλα στο ABC, έτσι, που είχε συμφωνηθεί. Ναι, νομίζω δεν έχει κλείσει, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή είχε κλείσει επί Biden, μεταξύ Biden και Τραμπ, να γίνει στο ABC. Ο Τραμπ είχε πριν λίγο καιρό είχε θέσει το ζήτημα να γίνει στο κανάλι Fox, ένα πιο φιλικό κανάλι σε αυτόν, και με παρουσία και κοινού, προφανώς προσδοκώντας ότι σε πιθανά, δεν ξέρω, γιουχαΐσματα ή επιφημίες θα του δώσουν πόντους στο πιθανό debate. Μένει να δούμε τώρα, από τη στιγμή που επισήμως πλέον από αύριο θα είναι η Κάμαλα Χάρις επισήμως και τυπικά υποψήφια των Δημοκρατικών, πόσοι δύο υποψήφοι ενδεχομένως θα καθορίσουν το επόμενο debate, το οποίο βέβαια έχει και σημασία να δούμε πόση διαφορά θα έχει από εκείνο το αποτυχημένο, θα λέγαμε, debate από πολλές πλευρές, όχι μόνο από την όχι και τόσο καλή εμφάνιση του Biden, αλλά ήταν κάπως ξερό, απαντούσαν οι δύο υποψήφοι, αν θα έχει δηλαδή, θα είναι έτσι όπως θα ξέρουμε τα αμερικανικά debate, πολύ πιο ζωντανά, με παρεμβάσεις των πολιτικών, με παρεμβάσεις των δημοσιογράφων, πιθανότητα ακόμα και του κοινού. Δεν θα έλεγα ότι αυτό είναι απαραίτητα κάτι αρνητικό, αν δεν είναι απλώς γιουχαίσματα ή δεν ξέρω εγώ τι παρεμβάσεις που μπορούν να εμποδίσουν τους υποψήφιους να εκφράσουν καθαρά τις θέσεις τους. Ωραία.